Η αμόχωστος ήταν η πατρίδα 45.000 ψυχών. Φύγαμε στις 14 του Αυγούστου του 1974, μετά την είσοδο του τουρκικού στρατού στην πόλη μας, και από τότε δεν επιστρέψαμε. Από τότε η πόλη μας είναι νεκρή, χωρίς κατοίκους, αφημένη στον αέρα και στο κύμα, καταφύγιο ερπετών. Την βλέπουμε μόνο από μακριά, μέσα από σειρματοπλέγματα. Δεν μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε, να ζήσουμε και πάλι στην πόλη μας. Δεν κατοικεί κανείς σήμερα στην Αμόχωστο. Είναι μια πόλη φάντασμα που στενάζει κάτω από την πότα του τουρκικού στρατού κατοχής. Με άδεια λαιλατημένα κτίρια που σοριάζονται καθημερινά. Ένα έγκλημα πολέμου σε καιρό ειρήνης. Ένας απόϊχος της ευτυχισμένης πόλης που αφήσαμε πίσω και της πλούσιας πόλης που θα μπορούσαμε να ξαναχτίσουμε. Πριν από το 1974, την Αμόχωστο κατοικούσαν 45.000 αμοχωστιανοί που ζούσαν έντονα και δούλευαν με κέφι για να γίνει η πόλη τους ο πρώτος και καλύτερος τουριστικός προορισμός του νησιού. Δίπλα από τους Ελληνοκύπριους και μέσα στην εντυχισμένη πόλη ζούσε και η κοινότητα των Τουρκοκυπρίων. Δούλευαν και οι δυο τους ειρηνικά στο πολύβουο λιμάνι της Αμοχώστου. Πριν από το 1974, η Αμόχωστος είχε 36 ξενοδοχεία με 6.176 κλίνες, δηλαδή πέραν του 50% της συνολικής χωρητικότητας που είχε τότε η Κύπρος, όπως και το 90% των τουριστικών διαμερισμάτων. Σύγχρονα ξενοδοχεία με όλες τις ανέσεις, οι ωραιότερες παραλίες με την άσπρη άμμο, η θάλασσα γαλάζια, απέραντη. Μα πάνω απ' όλα ζούσε εκεί ένας κόσμος χαμογελαστός. Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονταν κάθε χρόνο την πόλη μας για να επισκεφτούν τα πλούσια ιστορικά της μνημεία, τη μεσαιωνική πόλη με τα τείχη και τις γοτθικές εκκλησίες, τον Απόστολο Βαρνάβα, το λίκνο της Ορθοδοξίας στο νησί, τη Σαλαμίνα με το γυμνάσιο, το θέατρο, την παλέστρα και τα αγάλματα, την έγκομη και τη βασιλική νεκρόπολη με τα άλογα που θαύτηκαν μαζί με τους αφέντες τους, το χρυσάφι, τα κοσμήματα, ο πλούτος, μα και η ιστορία. Πριν το 1974, η Αμόχωστος ήταν μια ευημερούσα πολιτεία, με 9 νηπιαγωγεία και 17 δημοτικά σχολεία, 10 σχολεία μέσης εκπαίδευσης, από τα οποία μια τεχνική σχολή και 6 ιδιωτικά σχολεία. Είχε δημοτική βιβλιοθήκη, πινακοθήκη, ένα πλούσιο σε ευρήματα αρχαιολογικό μουσείο. Ήταν ένας χώρος που ενέπνεε ποιητές και ζωγράφους. Ο Σεφέρης, ο Ελίτης, έζησαν από κοντά τη γοητεία της πόλης μας. Αξέχαστες θα μείνουν οι μουσικές και θεατρικές παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας. Μα και στον αθλητισμό η Αμόχωστος είχε την πρωτιά. Στο ποδόσφαιρο, στην καλαθόσφαιρα, στην πετόσφαιρα, στα αθλήματα της θάλασσας. Ο ναυτικός όμιλος πρώτος μέσα στους πρώτους. Πριν από το 1974, η Αμόχωστος ήταν ένα πολύβουο εμπορικό κέντρο, με σύγχρονα καταστήματα και προϊόντα από όλο τον κόσμο. Η δημοτική αγορά πρόσφερε ό,τι καλύτερο έδινε η πλούσια γη και τα μυρωμένα περβόλια του Αημέμνονα. Πριν από το 1974, το καθημερινό ψωμί τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων έβγαινε από το λιμάνι της Αμοχώστου. 90% των εισαγωγών και 73% των εξαγωγών γίνονταν από το λιμάνι μας, ενώ τράπεζες, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες είχαν ανοίξει για να εξυπηρετούν τις ανάγκες του εμπορίου. Η βιομηχανία σημείωνε εκπληκτική άνοδο και παρά το γεγονός ότι η Αμόχωστος δεν είχε την αναγκαία υποδομή, η δεκαετία του 1960 χαρακτηρίζεται από μια βιομηχανική ανάπτυξη κατά 50% μεγαλύτερη από το υπόλοιπο νησί, δημιουργώντας έτσι το υπόβαθρο για μια ψηλή παραγωγικότητα με καταπληκτικές προοπτικές. Μα πάνω απ' όλα, η Αμόχωστος ήταν μια πόλη γεμάτη ζωντάνια, με έναν κόσμο που χαιρόταν την καλή ζωή, με εστιατόρια, κινηματογράφους, καφενεία, νυχτερινά κέντρα, γεμάτα ζωή και κέφι. Η Αμόχωστος δεν συνήθιζε να κοιμάται. Είχε τα πάντα.
45.000 άνθρωποι ζούσαν και χαίρονταν στην πόλη τους. Σήμερα, περισσότερο από 33 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την καταστροφή που επέφερε σε όλο το νησί, 45.000 πρόσφυγες, τα παιδιά και τα εγγόνια τους, διασπαρμένα σε όλη την Κύπρο και τον κόσμο, αναμένουν την επιστροφή στην πόλη που τους μεγάλωσε, ενώ εκείνη αργοπεθαίνει. Οι υπογραφές 30.000 αμοχωστιανών από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν περίτρανα τη θέληση των αμοχωστιανών για επιστροφή, για να ζήσουν και να δουλέψουν μαζί με τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες τους, για να ξαναχτίσουν την πόλη και τη ζωή τους. Μια καινούργια ευρωπαϊκή ζωή, ένα ελπιδοφόρο ευρωπαϊκό μέλλον. Η Αμόχωστος είναι μια ευρωπαϊκή πόλη και η επιστροφή μας στη γενέθλια μας γη είναι μια ευρωπαϊκή υπόθεση, μια ευρωπαϊκή ευθύνη και μια ευρωπαϊκή οφειλή. Πέρασαν περισσότερα από 30 χρόνια, γεμάτα υποσχέσεις και ελπίδες. Οι 45.000 πρόσφυγες, τα παιδιά και τα εγγόνια τους, ενώνουν τη φωνή τους και ζητούν τη δικαιωματική επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Την εφαρμογή όλων των σχετικών ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου δίδεται προτεραιότητα στην επιστροφή της πόλης ως ανθρωπιστικό δικαίωμα. Η Αμόχωστος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας καινούργιας εποχής για τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, ένα σοβαρό βήμα προς την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Η επιστροφή της Αμοχώστου είναι η απαρχή αυτής της εποχής.